Ιρακινά πολεμικά αεροσκάφη βομβάρδισαν θέσεις των εξτρεμιστών Ισλαμιστών ανταρτών στη Μοσούλη, προσπαθώντας να ανακόψουν την προέλασή τους στο βόρειο και κεντρικό Ιράκ. Προηγουμένως, η Βαγδάτη είχε ζητήσει στρατιωτική βοήθεια από τους Αμερικανούς και η κυβέρνηση Ομπάμα άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο αεροπορικών επιδρομών κατά των ανταρτών. Οι Σουνίτες αντάρτες που συνδέονται με την Αλ-Κάιντα διακήρυξαν ότι δεν θα σταματήσουν μέχρι να καταλάβουν την ιερή πόλη των Σιητών Καρμπάλα και την πρωτεύουσα Βαγδάτη. وازحفوا إلى بغداد الرشيد بغداد الخلافة فلنا فيها تصفية حساب صبحوهم على أسوارها لا تدعوهم يلتقطوا الأنفاس وكونوا على يقين بنصر الله ما اتقيتموه. Οι κυβερνητικές δυνάμεις λένε ότι ανέκοψαν την προέλασή τους περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας και ότι ανακατέλαβαν το Τικρίτ, ενώ κουρδικές δυνάμεις έθεσαν υπό τον έλεγχό τους την πλούσια σε πετρέλαιο περιοχή του Κιρκούκ. Fighting intensified yesterday when Islamic forces tried to take Kirkuk, which is in the oil-producing center of northern Iraq. There were clashes in Hawija and Baji as well. They then headed south, taking Tikrit, the birthplace of Saddam Hussein, and then went on to Samarra. Next stop, they say, will be Baghdad. Μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση έχει δημιουργηθεί με 700.000 ανθρώπους να εγκαταλείπουν τις περιοχές των συγκρούσεων. Πολλοί από τους πρόσφυγες της Μοσούλης κατευθύνονται στις αυτόνομες κουρδικές περιοχές στα βορειοανατολικά. Η κυβέρνηση του ΣΥΤΗ, πρωθυπουργού Αλ-Μαλίκη, μοιράζει όπλα σε εθελοντές που δηλώνουν αποφασισμένοι να συντρίψουν τους εξτρεμιστές. Για την κρίση στο Ιράκ συνεδρίασαν εκτάκτως οι πρεσβευτές των χωρών του ΝΑΤΟ και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ, που ζήτησαν να απελευθερωθούν ο Τούρκος πρόξενος και άλλοι 50 Τούρκοι οι οποίοι απήχθησαν στη Μοσούλη. Ενώ το γειτονικό Ιράν κατέστησε σαφές ότι θα πολεμήσει τους Σουνίτες εξτρεμιστές και δεν θα αφήσει απροστάτευτους τους ομόδοξους Σιίτες του Ιράκ.